ανακοίνωση, αντέδρασα ενημερώνοντας τους συναδέλφους μου στην διοίκηση περί τίνος πρόκειται και στέλνοντας το link για να διαβάσουν πώς έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς πρόκειται για μια εφνιδιαστική και σκημένη πολιτικά διαδικασία, η οποία σκοπό είχε με επιμονή όλο αυτό το διάστημα το χρονικό των τελευταίων ετών ουσιαστικά να ακυρωθεί το Ποπελιά Καλαμάτας. Η θέση που έχει πάρει το Επιμελητήριο στις δύο συναντήσεις που γίνανε στο Υπουργείο για το θέμα ήταν ότι αφήνεται το ΠΟΠ ως έχει, εμείς φροντίζουμε ως περιοχή να ενισχύσουμε την παραγωγή, τη δυνατότητα, όπως είπατε, εξωστρεφούς διαδικασίας για το προϊόν, και από εκεί και μετά έπρεπε να εφεύρουν λύση η οποία θα έδινε δρόμο εξαγωγής στο υπόλοιπο προϊόν, το οποίο δεν είναι ΠΟΠ βέβαια, εννοείται. Αντί αυτού επέλεξαν και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι με την απόφαση Αποστόλου που κατέγραψε το προϊόν, το κατέγραψε ως ποικιλία δέντρου και όχι ως καρπό. Και οι δύο περιπτώσεις αυτές τι έχουν δημιουργήσει, κύριε Μποζίκα? Μπορώ εγώ που είμαι στην Αργεντινή να τυποποιήσω και να εξάγω ελιές, όχι ΠΟΠ βέβαια, αλλά και δεν με ενδιαφέρει το ΠΟΠ, έτσι, ελιές Καλαμάτα Όλιβς. Να γράψω επάνω δηλαδή στο κουτί, στο βάζο, Καλαμάτα Όλιβς. Εμείς δηλαδή βγάζουμε τα μάτια μας ως χώρα, μόνοι μας, για προϊόντα. Θα σας πω ένα μόνο για να καταλάβετε το κύρος του προϊόντος στο πλανήτη. Θα σας πω ένα. Σε έρευνα που έχει γίνει για τα brand names στον πλανήτη, μετά την Coca-Cola, που είναι πρώτη βέβαια, δεν είναι ούτε η Mercedes, ούτε κάποιο άλλο προϊόν, ούτε κάποιο άρωμα. Είναι ακριβώς. Είναι Ελιάς Καλαμών. Το ξέρουνε διεθνώς, ναι. Και φάρμακο. Τώρα, εγώ επιστρέφω 11 του μηνός, ναι. Κατευθείαν θα ετοιμάζω ήδη εδώ, γράφω την εισήγησή μου προς την Διοικητική Επιτροπή, να επανέλθουμε για το θέμα. Το κακό είναι ότι η πρόταση έγινε από τον Αργό Δήμητρα, αυτό είναι το κακό. Ναι. Η πρόταση δηλαδή για να περάσει αυτή η αλλαγή έγινε από τον Αργό Δήμητρα. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι βλέπω ότι πρόκειται για πολιτικό παρασκηνιακό παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και αποφασίσαμε. Ναι. Και αγνοεί. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε άσχετοι ούτε ηλίθιοι. Γνωρίζουμε και συναλλασσόμεθα και με τα άλλα αδελφά επιμελητήρια στην Ελλάδα και ξέρουμε, πολύ καλά ξέρουμε, πάρα πολύ καλά, σας ενημερώνω κύριε Μποζίκα, τα τελευταία 15 χρόνια, όχι ένα ούτε δύο, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, τα τελευταία 15 χρόνια γνωρίζω τις παρασκηνιακές και τις προσκηνιακές πίεσεις που ασκούν η Ετωλακαμανία και ο δίπλα νομός, ναι, και η Βιωθία, προκειμένου να πάρουν το μπραντ αυτό την αστική. Ενώ διάβασα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω σας παρακαλώ, ενώ διάβασα πέρυσι ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με απόφασή της προωθεί να περάσει το προϊόν για την περιοχή της, έτσι, με ένα νέο μπραντ, να το ονομάσει ας πούμε Ελιά, δεν ξέρω, Ετωλοκαρνανίας, Ιδιωτίας, είχαν δώσει κάποια ονόματα, ναι. Και ετοιμάζουν, πέρυσι σας λέω έτσι, και ετοιμάζουν υποτίθεται φάκελο για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει και το προϊόν αυτό ένα όνομα και να συνεχίσει να εξάγεται. Δεν μπορεί να παραδώσει η πόλη και ο νομός Μεσσηνίας, δεν μπορούν να παραδώσουν το όνομα Καλαμάτα Όλιβς. Το Καλαμάτα Όλιβς δεν είναι δέντρο ελιά, είναι καρπός, καταλάβατε κύριε Μποζίκα. Και αγνοεί την απόφαση. Είναι καρπός. Αγνοεί την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακριβώς. Συνεδριάζει ο Αργός Δήμητρα
εννοείται με άνωθεν εντολή. Το ξέρουμε. Και εννοείται ακριβώς. Και η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία, δεν είναι ομόφωνη. Και αυτό λέει πολλά πράγματα. Άρα δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα προϊόν που στην Ευρώπη πήρε την έγκριση να κινείται ως POP, προϊόν ονομασίας προέλευσης, τώρα ισοπεδώνεται. Και να σας πω και το τρίτο, και μετά ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, να ξέρετε ότι οι ποσότητες παραγωγής στον πλανήτη ελιάς καλαμών είναι εκατομμύρια τόνοι, που η Ελλάδα ως παραγωγός ολόκληρη, ξέρετε τι είναι, ξέρετε τι είναι, ένας κουβάς ελιές. Ένας κουβάς ελιές όπως το ακούτε. Άρα, η Τουρκία, πρέπει η Αίγυπτος, η Τινησία, το Αλγέρι και λοιπά, ακόμα και Καλιφόρνια και Νότια Αφρική και Αυστραλία, που εξελίσσονται σε μεγάλους παραγωγούς, θα πλημμυρίσουν τον πλανήτη. Άρα, σε μια τέτοια